μηχανία, πανέτοιμη και με ιδέες και με σίδερο, ξεκινάει την εκδίκηση. Ύστερα από την ταπείνωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αρχίζει ξανά την τυχοδιοκτική της επιχείρηση για την κατάκτηση όλου του κόσμου. Η Ευρώπη παγώνει. Και όταν η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη βρίσκεται από τον Απρίλιο του 1939 στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας και φουγκράζεται την ανάσα μας και από στιγμή σε στιγμή ετοιμάζεται να ορμήσει, ο λαός μας στέκεται ορθώς και μετράει τις δυνάμεις του, αποφασισμένος για τον μεγάλο αγώνα. Στα πρόθυρα του πολέμου, η Αγγλία και η Γαλλία εγγυώνται την ανεξαρτησία της Ελλάδας και η Ελλάδα, μετά την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφασίζει να μείνει ουδέτερη. Όταν όμως οι ιταλικές προκλήσεις κορυφώνονται με τον ευνηδιαστικό και ύπουλο τορπιλισμό του καταδρομικού Έλλη από ιταλικό υποβρύχιο στην Τίνο, στις 15 Αυγούστου 1940, ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος. Στις 28 Οκτωβρίου 1940, η Ελλάδα θα κληθεί να ανοίξει διάδρομο στα στρατεύματα του Μουσολίνη. Αλλά ο ελληνικός λαός ακυρώνει όλες αυτές τις προσπάθειες με ένα γιγαντιαίο όχι, που βγήκε από τα σπλάχνα και τις πιο απόμακρες ξεχασμένες γωνιάς. Γεμάτος πίστη, θα πλημμυρίσει τους δρόμους και θα τρέξει μαζικά στα κέντρα επιστράτευσης. Ο ελληνικός στρατός, μολονότι γυμνός από πολεμικό υλικό, ορθώνει την πίστη και τον πατριωτισμό του μπροστά στις μηχανές και τους αριθμούς του Μουσολίνη. Ένας λαός κατευθύνεται για τα σύνορα της Αλβανίας, με την Ελλάδα βαθιά στην ψυχή του και την οργή του στα δόντια σφιγμένου. Δεν ήταν ήρωες. Δεν ήταν θεοί. Άνθρωποι ήταν. Απλοϊκοί, ειρηνικοί, άνθρωποι καθημερινοί που μπρος στο κίνδυνο της πατρίδας και του εχθρού την πρόκληση, άρπαξαν το όπλο το ιερό και τράβηξαν ίσια μπροστά να βάλουν τα στήθη τους τείχος στο πέρασμά του. Δεν ήταν ήρωες. Έγιναν ήρωες μέσα σε εκείνες τις στιγμές. Στρώματα η χαρά μέσα μου, καρτερούσε να ανάψει όπως ο κεραυνός, σκίζοντας το σκοτάδι, λυγίζοντας τα σίδερα, καίγοντας τις αλυσίδες πέσα από τις φλόγες της μάχης. Κάτω η τύραννη, και άνοιξε στα φτερά σου και γιώμησε η ατμόσφαιρα ολόκληρη, και πολέμαγες χωρίς καθόλου να σκεφτείς που ελπίζεις, και κοκκίνησες με το αίμα σου το απάθητο χιόνι. Και ούτε πως θα έπρεπε να αφήσεις μέσα στις φλέβες σου, λίγο για την ειρήνη σκεφτόσου. Εσύ πέθαινες μόνο. Εσύ πολέμαγες, σαν να μην έκανες πόλεμο, αλλά ειρήνη. Τα δάχτυλά σου δεν έκλειναν, μα από παντού μιλούσαν με αγάπη. Γιατί δεν είχες δεύτερο φυσίκι στο τουφέκι σου. Ενώ φώναζες πηδώντας από διάσυλο σε διάσυλο, όχι, χιλιάδες όχι. Όσα είναι τα δέντρα αυτής της γης και όσες οι πέτρες, όχι. Κυλούν σε τάφους που κάποια μέρα θα γίνουν κόσμικα σκηνητάρια
κεφάλι νίκης για μια μητέρα. Η ιστορία πολλά μας είπε ενός τώρα και κυρίως ότι οι μάχες κερδίζονται με τους αριθμούς και τις μηχανές. Κι όμως εδώ τα πράγματα ανατρέπονται. Οι επιδρομείς νόμιζαν ότι η εκστρατεία τους θα ήταν μια θεαματική επίδειξη κεραυνοβόλου πολέμου. 10 με 15 μέρες υπολόγιζαν τα τελικά επιτελεία για την κατάληψη της Ηπείρου. Γελάστηκαν νυχτρά. Άλλα περίμεναν και άλλα βρήκαν. Αντί να κάνουν μπροστά, γύριζαν πίσω. Εκεί λοιπόν στα ψηλά. Και απάτη τα βουνά της Πίνδου. Έχθησε ο λαός μας την καινούργια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στα ψηλά, και απάτη τα βουνά της Πίνδου, έδωσε ο λαός μας το άξιο παρόν του στις μεγάλες ώρες της ανθρωπότητας. Εκεί έδειξε τη φωνή του με τις φωνές άλλων λαών και άλλων εποχών. Και ύψωσε ασύγκριτα το ανάστημά του. Εκεί στα ψηλά, και απάτη τα βουνά της Πίνδου, με ένα μέτρο χιόνι, και το κρύο και την πείνα να κατετρώει τη σάρκα τους. Να πολιορκεί την ψυχή τους. Κι είχαν βαθιά την πίστη πως μάχονται τις σκοτεινές και απάνθρωπες φασιστικές δυνάμεις που κατεργάζονται του θάνατο, πως δίνουν μαθήματα αξιοπρέπειας στους λαούς. Στις 26 Μαρτίου 1941 ο πόλεμος με την Ιταλία είχε λήξει. Η ήττα του Ιταλικού στρατού επισφραγίστηκε. Ύστερα όμως από 11 ημέρες εκδηλώθηκε η χιτλερική επιδρομή. Ο Χίτλερ, πριν εξαπολύσει την επίθεσή του κατά της Σοβιετικής Ένωσης, έπρεπε να εξασφαλίσει τα πλευρά του στην νοτιοανατολική Ευρώπη με την κατάληψη όλων των Βαλκανίων. Ο ελληνικός στρατός, αν και εξουθενωμένος από το σκληρό αγώνα εναντίον των Ιταλών, είναι έτοιμος να αντιταχθεί και στους ακόμη ισχυρότερους Γερμανούς. Ο λαός μας,
είχε τη δύναμη να ξαναφωνάξει το μεγάλο όχι και να τρέξει να σταθεί αγέροχος υπερασπιστής της πατρίδας. Με βήμα πρωινό, στη Χλόη που μεγαλώνει, όλο ένα κοινό σου μεγάλο. Τώρα, λαμβούν γύρω του, πόθη που ήταν μια φορά, χαμένη μέσα σε αμαρτία στη μοναξιά. Γειτώνει της καρδιάς την πορφία. Πουλιά του χαιρετούν, του φαίνονται αδερφάκια του. Άνθρωποι τον φωνάζουν, του φαίνονται συντρόφοι του. Πουλιά καλά, πουλιά μου, εδώ τελειώνει ο θάνατος. Σύντροφοι, σύντροφοι καλοί μου, εδώ η ζωή αρχίζει. Μακριά, καμπάνες από κρίσταλο τείχουν. Αύριο, 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 το Πάσχα του Θεού. Ακόμα δεν μπόρεσα να χύσω ένα δάκρυ πάνω στην καταστροφή. Δεν κοίταξε ακόμα καλά τους πεθαμένους. Δεν πρόφτασα να δω πώς λείπουν από τη συντροφιά μου. Πώς έχασαν τον αέρα που εγώ αναπνέω και πώς η μουσική των λουλουδιών, ο βόμος των ονομάτων που έχουν τα πράγματα, δεν έρχεται στα αυτιά τους. Ακόμα δεν κλιμήτρησαν τα άλογα που θα με φέρουν πλάι τους, να τους μιλήσω, να κλάψω μαζί τους και ύστερα να τους σηκώσω όρθιους. Όλοι να σηκωθούν σαν ένας άνθρωπος, σαν τίποτα να μην είχε γίνει, σαν η μάχη να μην είχε περάσει πάνω το κεφάλι της. Oh, that'd be great.
μπαίνουν στην Αθήνα. Όλος ο κόσμος μένει κατάκλειστος στα σπίτια του. Στις 31 Μαΐου, με την κατάρρευση ολόκληρης της Κρήτης, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τη γερμανική μπότα. Όμως, ετούτος ο μεγάλος αγώνας δεν υπήρξε μάτος. Η Ελλάδα, καθυστερώντας μήνες ολόκληρους τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, θα δώσει την ευκαιρία στις δυτικές συμμαχίες να ανασυνταχθούν, καθώς και στη Σοβιετική Ένωση να προετοιμαστεί κατάλληλα, να υποδεχθεί και να εξουδετερώσει το μεγάλο όγκο των γερμανικών δυνάμεων. Γεγονός που θα αποτελέσει την αρχή της κατάρρευσης. Οι Γερμανοί μας χτύπησαν και είπαν πως μας νίκησαν. Πάτησαν πάνω σε πτώματα, μα την ψυχή του ελληνικού λαού δεν την πήραν. Ο ελληνικός λαός ούτε συμβιβάστηκε με τους κατακτητές, ούτε υποτάχθηκε μυριολατρικά στη δοκιμασία. Απαντά με ένα ακόμη όχι στο φασισμό, στον ναζισμό, στην υποτέλεια και στον εξευτελισμό. Πολύ σύντομα αναβίωσε τη φιλελεύθερη αγωνιστική παράδοσή του και οργάνωσε την εθνική αντίσταση. Φυσικά, όλο αυτό το ηρωικό ξεσήκωμα πληρώθηκε με πολύ αίμα. Τα σκληρά αντίπεινα των κατακτητών στο Δοξάτο, Χορτιάτη, στα Καλάβητα, στο Δίσπτωμα, στην Κρήτη και σε άλλες ελληνικές περιοχές, καθώς και οι εκτελέσεις, δίνουν το μέτρο της θυσίας που πρόθυμα προσέφερε ο ελληνικός λαός στο βωμό της ελευθερίας. Τιμώντας τους αγωνιστές του 40 και της εθνικής αντίστασης, όχι μόνο κλείνουμε το κεφάλι μας με περισσή ευλάβεια μπροστά τους, αλλά και συνεχίζουμε ενωμένοι τους αγώνες τους, λέγοντας ένα μεγάλο όχι σε όσους προσπαθούν να μας χωρίσουν, λέγοντας ένα μεγάλο ναι σε όσα μας ενώνουν και οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτή είναι η 28η Οκτωβρίου, τιμή και ονειότητα στους νεκρούς της. Όσο αγαπούσαμε τον κόσμο. Μην το ξεχάσεις να το πεις. Και δεν μπορέσαμε να γίνουμε καλοί όσο θέλαμε. Να το πεις. Τίποτα άλλο δεν είχαμε. Μόνο τη ζωή μας. Και την αγαπούσαμε πολύ τη ζωή μας. Και τη δώσαμε. Πολύ αγαπούσαμε τον κόσμο. Μην το ξεχάσεις να το πεις. Αύριο που θα λείπουμε.